Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει 1 και 34 η ώρα εδώ από κοντά στη Βεργίνα τηλεόραση. Λέγαμε λοιπόν ότι ανοίγει σήμερα η νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πότε θα ανοίξει και το Σέικ Σου. Ο κύριος Τζιτζικώστας, μετά από συνεννόηση με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Νίκο Χαρδαλιά, έλαβαν αυτή την απόφαση και φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για θέματα ανάπτυξης και περιβάλλοντος, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα. Καλησπέρα, κύριε Γιουτίκα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Γιουτίκα, έχουμε σήμερα το βράδυ ανοίγει η παραλία. Για το Σέικ Σου ακόμα δεν ξέρουμε πώς και όταν και πότε θα ανοίξει μάλλον. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στο να ξεσκάσουν λίγο οι Θεσσαλονίκοι στο άνοιγμα της παραλίας? Γιατί βλέπουμε ότι πλέον έχουμε φτάσει στα όρια μας με τα μένουμε στο σπίτι. Μα όσο κυκλοφορούμε στην πόλη, είδατε ότι και τις προηγούμενες ημέρες, τα πρωινά, η πόλη είχε αρκετή κίνηση. Ναι. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας ήταν στους δρόμους. Είτε να πάρουν ψώνια, είτε να πάνε στην τράπεζα, αλλά κυκλοφόρησαν, περπάτησαν, γιατί ήταν και καλός ο καιρός. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγοντας και η παραλία σήμερα, με την απόφαση του Περιφερειάρχη μας και του Δημάρχου και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, θα δοθεί ακόμα ένας χώρος ελεύθερος, ένας κοινόχρηστος χώρος που έχει αγκαλιάσει όχι μόνο όλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά και όλοι οι επισκέπτες που έρχονται στην πόλη. Θα δοθεί ευκαιρία να περπατήσουν και να ξεσκάσουν. Και να ξεσκάσουμε όλοι μας βασικά. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το να ξεσκάσουμε. Το άλλο είναι τι θα αντικρίσουμε την επόμενη μέρα και κυρίως στην οικονομία, κύριε Γιουτίκα, καθώς πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για ύφεση που θα υπάρξει. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, έχει ανακοινώσει κάποια μέτρα. Το θέμα είναι αν αυτά τα μέτρα είναι αρκετά, αν πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν και βεβαίως αν έχει προτάσεις και η περιφέρεια προς την κατεύθυνση αυτή. Ακριβώς. Όντως, όπως το έχει περιγράψει και ο Πρωθυπουργός, είμαστε σε μια κατάσταση πολέμου. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο νου μας. Άρα, ό,τι μέτρα είναι να πάρθουν και την επόμενη μέρα, πρέπει να έχουμε ως κριτήριο ότι είμαστε σε μια κατάσταση πολέμου. Άρα, πρέπει να πάρουμε και έκτακτα μέτρα που θα έχουν σχέση με ό,τι ξέραμε το προηγούμενο διάστημα. Δεύτερον, όντως ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, ανέπτυξε χθες κάποια μέτρα τα οποία θα απαρθούν και αναφέρουμε στο 25% επί του τζίρου των επιχειρήσεων μέσω εγγύησης του ελληνικού δημοσίου. Είναι ένα μέτωπο σωστή κατεύθυνση, εννοείται. Απλά όλο το προηγούμενο διάστημα, συζητώντας σε τηλεδιασκέψεις και με τον Περιφερειάρχη μας, τον κ. Τζικώστα, με τα επιμελητήρια, με τους φορείς, με τους εμπορικούς συλλόγους, αποστείλαμε κι εμείς ό,τι ακούσαμε από την αγορά, όσο έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, ακούγοντας παράγοντας αγοράς, mm-hmm. στείλαμε κι εμείς κάποιες προτάσεις προς το Υπουργείο για να διευκολύνουμε αυτή την κατάσταση, γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ η επόμενη μέρα, όχι μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μικρών εμπόρων, καταστηματαρχών, που δυστυχώς θα αντικρίσουν μια άλλη πραγματικότητα την επόμενη μέρα και πρέπει οπωσδήποτε οι στόχοι οι οποίοι έχουμε βάλει ως περιφέρεια μαζί με τους εμπορικούς συλλόγους να είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή να στηριχθούν οι επιχειρηματίες και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, να μην χαθεί κεφάλαιο καταναλωτικό από την αγορά, διότι είναι κρίσιμο σπηλώνας της εθνικής οικονομίας η κατανάλωση, άρα πρέπει να μην χαθεί κεφάλαιο καταναλωτικό. Θα πρέπει να αποφύγουμε φαινόμενα ντόμινο, άρα θα πρέπει γρήγορα τα μέτρα και η ρευστότητα να τρέξει στην αγορά, έτσι ώστε να μην συμπαρασύρουν πληττόμενες επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις που έχουν λαμβάνει χρήματα από αυτούς. Και φυσικά το σχέδιο το οποίο έχουμε προτείνει και εμείς προς το Υπουργείο θα συμπεριλαμβάνει και όρους, ή θα έχουν μάλλον να το πω καλύτερα, και δικαίωμα και έμπνευμα που δεν μπορούν να πάνε. Πρακτικά, ναι. Πώς θα γίνει αυτό, πρακτικά? Στη θεωρία εντάξει, πρακτικά όμως. Θα σας πω ακριβώς. Έχουμε προτείνει το εξής. Να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να εγγράψει επάνω τι υποχρεώσεις έχει το διάστημα το οποίο είναι κλειστός, δηλαδή από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο που θα ανοίξει, αλλά να έχει δικαίωμα να βάλει και υποχρεώσεις του που θα είναι μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020, διότι λαμβάνεστε ότι τα μαγαζιά ανοίγοντας την επόμενη μέρα, ναι, δεν θα είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν, θα έχουν μειωμένους τζίρους πιθανόν, θα έχουν λιγότερα τραπεζοκαθίσματα, άρα θα πρέπει να υποστηριχθούν για όλο το διάστημα του 2020. Εκεί μέσα λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα θα μπορούν να βάλουν μέσα έξοδα όπως είναι τα ενοίκια τους, όπως είναι δάνεια που έχουν στις τράπεζες, όπως είναι επιταγές που έχουν προς τρίτους, όπως είναι οι εργαζόμενοί τους, όπως είναι τα πάγια έξοδά τους, νερό, ρεύμα και τα σχετικά. Όλα αυτά
και με μία διαφορά. Ότι τα χρήματα αυτά δεν θα έρθουν απευθείας στον επιχειρηματία, απλά ή η τράπεζα, ή η αναπτυξιακή τράπεζα, ή όποιος φορέας θα αναλάβει την υποχρέωση αυτή από το κράτος, θα πληρώσει τις υποχρεώσεις του επιχειρηματία απευθείας προς τους τρίτους. Έτσι ώστε να υπάρχει και μία αξιοπιστία ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε στις υποχρεώσεις που πρέπει να πάνε, για να μην χαθεί κεφάλαιο καταναλωτικό. Αυτό θα εξαρτηθεί από το τζίρο της κάθε επιχείρησης. Πώς θα γίνει? Αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά και από το τζίρο κάθε επιχείρηση, αλλά και από τα βεβαιωμένα έξοδα που έχει και τις βεβαιωμένες υποχρεώσεις. Παραδείγματος χάρη, το ενίκιο, υπάρχει συμβόλαιο ενικίου. Οι επιταγές συνοδεύονται από κάποια τιμολόγια. Άρα όλα αυτά μπορούν να επιβεβαιωθούν και να διασταυρωθούν και μέσω της ΑΑΔΕ, σε αυτή την πλατφόρμα, έτσι ώστε όσοι επιχειρηματίες θέλουν, όσοι καταστηματάρχες θέλουν, να μπορούν να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα. Και ένα πάρα πολύ βασικό κριτήριο είναι ότι δεν πρέπει να ισχύσουν οι τραπεζικοί κανόνες που ίσχυαν το προηγούμενο διάστημα. Γιατί αυτό που ακούμε από την αγορά και είναι γεγονός, είναι ότι δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε με τραπεζικούς όρους η πλειοψηφία των εμπόρων στις τράπεζες. Διότι έχουν ρυθμίσεις δανείων, έχουν χρέη, άρα υπάρχει μια δυσκολία της πράγμασης, μια δυσκολία. Άρα πρέπει και για αυτούς να υπάρχει μέρημνα για να μπορούν να έχουν μερίδιο στη ρευστότητα η οποία θα υπάρξει την επόμενη μέρα. Μάλιστα, αυτό είναι μια πρόταση. Τα χρήματα όμως από πού θα καταβληθούν, δηλαδή από ποιο ταμείο, πώς θα βρεθούν τα χρήματα αυτά? Όπως ανακοίνωσε και χθες ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, ναι, ήδη το πρώτο μέτρο το οποίο έχουν συζητήσει θα δοθούν από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σωστά. Είναι εργαλείο σημαντικό κράτος. Άρα ο τρόπος που τα χρήματα θα διοχετευτούν στην αγορά είναι θέμα του Υπουργείου να βρει τον τρόπο. Ένας τρόπος όντως είναι η Τράπεζα Αναπτυξιακή, που περιγράφεται και στην πρόταση την οποία έχουμε στείλει προς το Υπουργείο και φυσικά με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αλλιώς δεν θα μπορεί να εγγυηθεί ο επιχειρηματίας όλα αυτά τα χρήματα, γιατί θα του ζητήσουν οι τράπεζες να προσημειώσει πιθανόν ακίνητα. Άρα ναι, ναι, είναι θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν κεντρικά, να είναι οριζόντια μέτρα για όλους τους επιχειρηματίες, ακόμη και αυτούς που έχουν προβλήματα με τις τράπεζες, διότι μιλάμε για μια έκτακτη κατάσταση, ένα έκτακτο γεγονός. Άρα πρέπει να δώσουμε χείρα βοηθείας προς όλους τους εμπόρους και καταστηματάρχες. Αυτό το κατανοούμε για την λειτουργία των καταστημάτων, ώστε να μην κλείσουν και να βοηθήσει το κράτος στα έξοδά τους. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, στο να λειτουργήσουν τα καταστήματα και να πουλήσουν, να υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές, τι προτείνει η περιφέρεια? Έχουμε ακούσει προτάσεις από τους εμπορικούς συλλόγους και πραγματικά μία πρόταση την οποία ακούσαμε από τον εμπορικό σύλλογο του Ευόσμου ήταν πάρα πολύ έξυπνη και αφορά μία παρατεταμένη διάρκεια προσφορών. Παραδείγματος χάρη, έχουν αντιληφθεί οι έμποροι όλοι ότι όταν διαφημίζεται κεντρικά πάρα πολύ η Black Friday, παραδείγματος χάρη, βλέπουν ότι εκείνη τη μέρα ή και λίγες μέρες πριν ή και λίγες μέρες μετά υπάρχει πραγματικά μεγάλη κατανάλωση. Άρα οι καταναλωτές βλέπουν το δέλεαρ των προσφορών και τρέχουν όλοι στα καταστήματα. Άρα είναι μια πρόταση κεντρικά, με μια συμφωνία που θα πρέπει να πάρουν μέρος και οι μεγάλοι επιχειρηματίες και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Υπάρχει μια παρατεταμένη περίοδος προσφορών, έτσι ώστε να υπάρχει δέλεαρ στον καταναλωτή να έρθει στην αγορά. Μπορεί να μπει, παραδείγματος χάρη, και ένα έξυπνο σλόγγαν κεντρικό, εθνικό, όπως είναι ξανά στην αγορά. Κατά τη στοιχεία το μένουμε σπίτι, να πάμε ξανά στην αγορά, να υπάρχουν μεγάλες προσφορές στην αγορά για να κινητοποιηθεί και ο πολίτης να κατέβει στην αγορά να καταναλώσει. Γιατί όπως σας είπα εξ αρχής, ένας από τους μεγάλους πυλώνες της εθνικής οικονομίας είναι η κατανάλωση. Άρα αυτή η αλυσίδα δεν πρέπει να σπάσει. Γιατί είδαμε πριν λίγα χρόνια και είναι ακόμη νοπές οι μνήμες του 2009-10. Θυμάστε, όταν έσπασε η αλυσίδα της κατανάλωσης, όταν μειώθηκε η καταναλωτική δύναμη των ανθρώπων, άρα η αγορά μειώθηκε. Είχαμε ντόμινο επιχειρήσεων που έκλεισαν λόγω αυτής της κατάστασης. Άρα πρέπει να λάβουν, να ληφθούν μέτρα όσο γίνεται γρηγορότερα. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό σημαίνει, αν είναι μια παρατεταμένη περίοδος εκπτώσεων ή όπως το θέτεται, μεγάλων εκπτώσεων, ότι δεν θα γίνει και εις βάρος των προϊόντων που έχουν τα μαγαζιά. Δηλαδή, αλλά για να το προτείνουν οι εμπορικοί σύλλογοι, πιστεύω θα το έχουν μελετήσει το θέμα. Και δεν θα υπάρξει άλλο πρόβλημα μετά. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο και αθέμητου ανταγωνισμού και όλα αυτά. Ναι. Εννοείται. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζητήσει, το έχουν ζητήσει οι εμπορικοί σύλλογοι. Και να ξέρετε ότι τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε ως Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έγινε μετά από συνεννόηση με τους εμπορικούς συλλόγους. Και φυσικά τις προτάσεις αυτές τις είδαμε και με το Οικονομικό Επιμελητήριο, προκειμένου να δούμε
εάν υπάρχουν κάποια τροτά σημεία των προτάσεων αυτών ή αν όντως μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Τα είδαμε και με το επιμελητήριο το Οικονομικό Θεσσαλονίκη και μετά αποστήλαμε αυτή την πρόταση. Μετά τη συζήτηση που έγινε με τα επιμελητήρια και με τους συλλόγους, με τον κύριο Περιφερειάρχη, που και ζητήσαμε από όλα τα επιμελητήρια και τους φορείς προτάσεις για να τις αποστείλουμε και εμείς στη συνέχεια στα Μάλιστα. αρμόδια Υπουργεία. Τώρα, κύριε Γιωτίκα, πείτε μου λίγο, με το ΕΣΠΑ τι γίνεται? Γιατί έχουμε ακούσει διάφορα. Τι θα γίνει τελικά με το ΕΣΠΑ? Θα το αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση, επιστραφεί στην περιφέρεια? Τι ακριβώς θα γίνει? Με το ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες, διότι είχαν σταλεί κάποια έγγραφα προς όλες τις διοικητικές αρχές και προς τις περιφέρειες, έτσι ώστε έργα τα οποία δεν είχαν συμβασιοποιηθεί, παρόλο που ήταν όρημα για να γίνουν συμβάσεις, τα χρήματα να επιστρέψουν κεντρικά για να διαχειριστούν και να βοηθήσουν για την πανδημία αυτή το ελληνικό κράτος. Αυτό για να μην χαθούν, για να μην χαθούν τα χρήματα τελικά. Για να μην χαθούν, αλλά τα έπαιρναν από τη διαχείριση των περιφερειών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έργα τα οποία είχαν μελετηθεί, είχαν οριμάσει, είχαν αδειοδοτηθεί, έργα δήμων, έργα για άλλους αναδόχους, για άλλους φορείς του κράτους, θα χανότανε από την αγορά της κάθε περιφέρειας. Έργα που ήταν όρημα και δουλευότανε πάρα πολύ καιρό σε επίπεδο αδειοδοτήσεων. Εκεί λοιπόν έγινε μια ισχυρή παρέμβαση από τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Τζικώστα, που είναι και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Έγινε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ όλων των περιφερειαρχών και με τους αρμόδιους υπουργούς. Εκεί πάρθηκε μια απόφαση προς όφελος φυσικά και των περιφερειών να συνεχίσουν τα περιφερειακά προγράμματα, τα επιχειρησιακά, να λειτουργούν από τις περιφέρειες. Άρα δεν θα χαθεί χρήμα προς τους Δήμους για δημόσια έργα που ήταν κρίσιμα και απαραίτητα να γίνουν το επόμενο διάστημα. Άρα θα προχωρήσουν κανονικά οι προσκλήσεις και οι συμβάσεις κανονικά όπως ήταν το πλάνο μέχρι τώρα που ξέραμε. Μάλιστα. Πάντως, επειδή έχουμε και από το ρεπορτάζ γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο επιστρέφουμε χρήματα πίσω που δεν έχουν απορροφηθεί από το ΕΣΠΑ. Και τώρα σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο είναι κρίμα να χάσουμε αυτά τα χρήματα. Οπότε εσείς λέτε ότι η περιφέρεια μπορεί να τα αξιοποιήσει και δεν χρειάζεται να παρεύει η κεντρική κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Η περιφέρεια είπε και συμφώνησαν και το Υπουργείο, όλες οι περιφέρειες και φυσικά και ο Περιφερειάρχης προκειμένου μας, η δικιά μας, ναι. Είπε ότι έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί έχουν ενταχθεί, απλά δεν έχουν συμβασιοποιηθεί, δεν έχουν γίνει συμβάσεις επίσημες, να προχωρήσουν κανονικά όσο έχουν από τις περιφέρειες όλες της χώρας για να μην χαθούν χρήματα που είχαν προγραμματιστεί να πάνε κυρίως σε Δήμους ή και σε Ωραία, άλλους να μιλήσουμε τομείς, συγκεκριμένα. Και από χρήματα τα οποία ήταν από υπερδεσμεύσεις, άρα χρήματα που θα περισσεύανε, εκείνα τα χρήματα βεβαίως να πάνε για υποστήριξη εθνικών επιλογών κεντρικά Ωραία. Από τα Υπουργεία. Κατανοητό. Συγκεκριμένα. Με το ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πείτε μου κάποια έργα τα οποία θα προχωρήσουν άμεσα. Πρόσφατα υπογράφηκε μια πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη που έχει να κάνει και με την πανδημία ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει τη δυνατότητα στην τρίτη και τέταρτη υγειονομική περιφέρεια που είναι αρμόδια το Υπουργείο, η οποία έχει στην αρμοδιότητά της, στην ομπρέλα της, όλα τα νοσοκομεία και όλα τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε ένα κονδύλιο 40 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προτάσεις για να πάρουν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Άρα έχει την περιφέρεια με το εργαλείο που λέγεται ΕΣΠΑ και δίνει τη δυνατότητα στους φορείς των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας να εξοπλιστούν με κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με τα χρήματα της περιφέρειας. Άρα είναι ένα έργο κρίσιμο Βεβαίως. Και για το νοσοκομείο, για την πανδημία, για τον εξοπλισμό άπαξ των νοσοκομείων. Μια άλλη πρόσκληση, η οποία έτρεξε το προηγούμενο διάστημα, αφορά την εξυγίανση των εκβολών του νεδροποτάμου και των βυσοδεψίων. Η οποία πρόταση είχε μελετηθεί και αδειοδοτηθεί τα προηγούμενα 2 χρόνια. Χρειάστηκε πάρα πολύ κόπο από την περιφέρεια για να πάρουν αυτές τις εγκρίσεις από τα 7 συναρμόδια υπουργεία. Επομένως, και αυτό το έργο θα γίνει πλέον από την περιφέρεια, άρα δεν θα χαθούν και αυτά τα χρήματα. Και πάρα πολλά έργα τα οποία, ξέρετε, θέλει χρόνο μέχρι να αδειοδοτήσεις και να πάρει τις εγκρίσεις ένας φορέας, είτε πρόκειται για την περιφέρεια, είτε πρόκειται για Δήμο, είτε για άλλους φορείς, όπως είναι η ΙΑΘ, όπως είναι ο ΟΣΕ, όλοι αυτοί οι φορείς ευρύτερα του δημοσίου ή πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να έρθουν στο ΕΣΠΑ, άρα αυτά τα χρήματα δεν θα χαθούν. Όπως και ένα πάρα πολύ μεγάλο κονδύλιο ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα πήγαινε με μια πρόσκληση προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μεταποίηση, για λιανεμπόριο, για πρωτογενή τομέα, για τουριστικά. Όλα αυτά τα χρήματα δεν θα χαθούν. Μελετάμε βέβαια τα νέα δεδομένα που υπάρχουν. Είμαστε σε πλήρη συμφωνία με την επιμελητήρια για να βγει το επόμενο διάστημα
και αυτή η πρόσκληση που αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανεμπορίου και μεταποίησης της περιφέρειάς μας. Μάλιστα. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Γιουτίκα, να σας ρωτήσω μια ερώτηση που έκανα πριν από λίγο και στην αντιδήμαρχο, την κυρία Ακριτίδου της Παιδείας Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μας είπε, κυρία Ακριτίδου, προσαρμόστηκε και λειτουργούν πολλές υπηρεσίες του και ηλεκτρονικά. Η περιφέρεια έχει προσαρμοστεί, λειτουργεί ηλεκτρονικά, μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετούνται? Βεβαίως μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά, είτε και δια τηλεφώνου, είτε στο site της περιφέρειας από την πρώτη μέρα, πρωτού πάρθουν τα μέτρα για το lockdown. Υπάρχει ένα banner που βλέπεις αναδιεύθυνση και ανατμήμα σε ποιο τηλέφωνο μπορείς να επικοινωνήσεις και ποιο email μπορείς να στείλεις. Τα συλλογικά όργανα της περιφέρειας λειτουργούν κανονικά, είτε διαπεριφοράς είτε με τηλεδιασκέψεις. Εμείς ήδη εδώ και 2 χρόνια έχουμε καθιερώσει την ηλεκτρονική υπογραφή, άρα δεν χρειάζεται να έχουμε έγγραφα τα οποία έρχονται φυσικά ή με τους οδηγούς, έρχονται όλα ηλεκτρονικά, άρα λειτουργεί η περιφέρεια κανονικά και λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα. Και φυσικά για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η καραντίνα και απαγόρευση μετακινήσεων, εννοείται ότι οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται και μέσω email αλλά και τηλεφωνικά. Μάλιστα. Κύριε Γιουτίκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν σήμερα από κοντά εγώ στη Βεργίνα Τηλεόραση. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα με την Εύη Βροχίδου αυτή τη φορά. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τα λέμε, τα λέτε με τη Χριστίνα Τσόρμπα.